το οποίο κατέθεσαν για την απαγόρευση της βοσκής, θα πρέπει το σύνολο των αμμονοερυθρίων και των ζωντανών της Κεφαλονιάς να μεταφερθούν με πηγόντες στο Λεξούριο. Χιλιάδες ζώα θα πρέπει να μεταφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο στρατευμένοι στο Λεξούριο, που εκεί μόνο θα μπορούν να βόσκουν. Είναι γελία η απόφαση της κυβέρνησης, είναι γελία η απόφαση της Τρόικας να απαγορεύσει ουσιαστικά την πρωτογενή παραγωγή και να καταργήσει την κτηνοτροφία. Εμείς καλέσαμε τους κτηνοτρόφους να αρνηθούν να την εφαρμόσουν. Η πρόθεση της Τρόικας, της εφαρμογής του σχεδίου της νέας τάξης πραγμάτων, σε συνδυασμό με τον νέο διατροφικό κώδικα, με την απαγόρευση των οικόσιτων, με την καταγραφή των νερών, ακόμα και το πηγάδι, την πηγή που είχε ο καθένας στο σπίτι του, οδηγεί στο σχέδιο που καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή στην κατάργηση της πρωτογενούς παραγωγής, στην κατάργηση της δυνατότητας του ελληνικού λαού να τρέφεται ο ίδιος από αυτά που παράγει. Και αυτό συμβαίνει και στην κτηνοτροφία, συμβαίνει και στη γεωργία. Θέλουμε να είμαστε μια χώρα ξενοδοχοϋπαλλήλων των κυροκομείων των συνταξιούχων της Γερμανίας. Δεν θα τους κάνουμε την χάρη. Η πρωτογενής παραγωγή είναι εκείνο το εργαλείο στο οποίο στηριζόμαστε για να υπάρχει η ανάπτυξη και να πάμε στην επόμενη μέρα μετά την καταγγελία των συμβάντων και την καταγγελία των μνημονίων. Τι λέμε σαν απάντηση ανεξάρτητοι Έλληνες? Κίνητρα στους αγρότες. Δηλαδή, ένα ευρώ, όπως είχαμε πει, το πετρέλαιο κίνηση και θέρμανση για όλους τους Έλληνες, αλλά για τα πρώτα 5 χρόνια για να ξαναμπεί η πρωτογενής παραγωγή μπροστά, να δώσουμε τη δυνατότητα στους αγρότες να έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Πράγμα που δεν στοιχίζει στο ελληνικό δημόσιο για να εκταμιεύσει, αλλά θα δώσει τη δυνατότητα του να αρχίσει η πρωτογενής παραγωγή. Θέλω να δείτε το πρόγραμμά μας που έχουμε καταθέσει, αφορά το σύνολο του πληθυσμού. Αυτό όσον αφορά τους αγρότες. Με ρωτήσατε για τα προβλήματα που έχουμε καταγράψει στην Κεφαλονιά. Και για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, θα σας πω στο τέλος. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κεφαλονιά για μας είναι το θέμα της υγείας. Είναι απαράδεκτο από ένα νησί το οποίο αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές στην πατρίδα μας για τον τουρισμό να υποβαθμίζονται οι συνθήκες για την υγεία και ιδιαίτερα σε μια ανταγωνιστική αγορά όπου έχει άμεση σχέση οι παροχές υγείας με τον τουρισμό. Ξέρετε πολύ καλά ότι για να προσεγγίσουν κουρασιερόπλοια σε ένα λιμάνι, το πρώτο ερώτημα που κάνουν είναι αν υπάρχουν οι δυνατότητες κάλυψης των επιβατών για τα θέματα υγείας. Και εδώ συμβαίνει το παράξενο. Υπάρχουν πράγματι νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα και σε νησιά ιδίως, που δεν έχουν τον εξοπλισμό. Και είναι φυσικό να αυτό να αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Να αγοράσει μηχανήματα δηλαδή για να υποστηρίξει ουσιαστικά το νοσοκομείο που θα μπορέσει να τα αποκριθεί σε ένα μεγάλο κύμα τουριστών. Στην Κεφαλονιά έχουμε τα μηχανήματα, έχουμε δωρεά. Το πιο σύγχρονο νοσοκομείο. Δωρεά μηχανημάτων που έχει ένα νοσοκομείο που δεν έχει να ζηλέψει κανένα νοσοκομείο της Αθήνας, μεγάλο ιδιωτικό από το δημόσιο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, και τον παραλογισμό να μην έρχεται προσωπικό για να ανοίξει αυτή η πτέρυγα και να βοηθήσει και τον εισαγόμενο τουρισμό. Υγεία λοιπόν το πρώτο. Παιδεία το δεύτερο. Ποιος είναι ο πυρήνας της τοπικής κοινωνίας που η πατρίδα μας αναπτύχθηκε? Είναι το χωριό, η Κωμόπολης, η πόλη. Ποια ήταν η δομή της κοινωνίας σε ένα χωριό, σε μια Κωμόπολη, σε μια πόλη? Ήταν το σχολείο, ο δάσκαλος του χωριού, ο παπάς του χωριού και ο αστιφύλακας, ο χωροφύλακας ο παλιός. Τι κάνουν λοιπόν εδώ? Εδώ έχουμε σχολεία και στην Κεφαλονιά αλλά και σε όλη την Ελλάδα και κλείνουν τα σχολεία στέλνοντας τα παιδάκια του δημοτικού να αλλάζουν δύο λεωφορεία για να πάνε σε απόσταση 30 λεπτών. Το δε κράτος πληρώνει παραπάνω. Παιδεία, υγεία λοιπόν είναι το πρώτο θέμα. Παιδεία δεύτερο, τουρισμός. Στον τουρισμό θα σας απαντήσω με αυτά τα οποία λέμε στο πρόγραμμά μας. Για να αναπτυχθεί ο τουρισμός και ιδιαίτερα ο ειδικός τουρισμός που αφορά στην κουρασιέρα και να μπορούν να επεκταθούν οι ώρες παραμονής σε ένα νησί που θα αφήσουν τη δυνατότητα αυτοί οι 4-5.000 άνθρωποι που τους καλωσορίζω σήμερα που τους είδα και χάρηκα που τους είδα να περπατάνε στο Αργοστόλι, θα πρέπει να δώσουμε τα κίνητρα εκείνα ώστε να έχουν και άλλες δυνατότητες πέραν της επίσκεψης στα τουριστικά σημεία. Ποιες είναι οι άλλες δυνατότητες? Πρώτα απ' όλα, χαμηλή φορολόγηση. Χαμηλή φορολόγηση στο 3% σε όλα τα νησιά της Ελλάδος. Στην Παραμεθόριο,
προκειμένου να μπορέσει να μετατραπεί αυτός ο τουριστικός προορισμός και σε έναν τόπο που θα αναπτυχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σκέφτεστε με 3% πόσα κοσμηματοπολία θα ήταν ανοιχτά στο πεζόδρομο ή στην παραλία ή στα άλλα μέρη της Κεφαλονιάς. Πόσοι θα ζητούσαν από τους επιβάτες μιας κρουαζιέρας να κάτσουν να ψωνίσουν, όπως γίνεται στην Καραϊβική. Φεύγουν πολλά από τα κρουαζιερόπλια και πάνε στην Καραϊβική για να ψωνίσουν οι Αμερικάνοι. Χαμηλή λοιπόν φορολόγηση. Δυνατότητες ειδικής επέκτασης τουριστικής περίοδου. Δεν μπορεί να ζήσει κανένα νησί με 2 και 3 μήνες τουρισμό. Ειδικός τουρισμός είναι παραδείγματος χάρη ο ιατρικός τουρισμός. Εάν ο νευροπαθής θα είχε τη δυνατότητα να έρθει και να μείνει στην Κεφαλονιά και να κάνει αιμοκάθαρση από τα μηχανήματα που ήδη υπάρχουν και με ενίσχυση του προσωπικού, δεν θα είχαμε ανάγκη του τουρισμού. Κατά δυτικό τουρισμό. Ορίστε. Στο νοσοκομείο μας δεν μπορούν να φιλοξενηθούν. Στο νοσοκομείο υπάρχει ένας γιατρός, ο οποίος είναι ήρωας. Ακριβώς. Υπάρχει ένας λοιπόν ένας γιατρός, ο οποίος καλύπτει και την Ιθάκη και ο οποίος. Το Πάσχα, το άκουσα. Το οποίο στο Πάσχα άνοιξε τη μονάδα για να εξυπηρετήσει έναν Εγγλέζο τουρίστα που του στείλε ένα email. Έτσι, βλέπετε ότι τον γνωρίζω. Εάν λοιπόν εδώ υπήρχε η δυνατότητα δημιουργίας μέσα στο νοσοκομείο τμήματος ειδικού που θα μπορούσε να εξυπηρετεί και ειδικό τουρισμό, δεν θα είχαμε επένδυση στο τουριστικό περίοδο. Και με μια απλή επένδυση, αλλά και προσωπικό. Και προσωπικό. Δεν θα υπήρχε ανάπτυξη. Ο τουρισμός, ο καταδυτικός, που το γνωρίζω καλά στην Κεφαλονιά, γύρω-γύρω από την Κεφαλονιά, είναι ιδανικές συνθήκες για τον καταδυτικό τουρισμό. Υπάρχουν καταδυτικά κέντρα τα οποία πράγματι ξεκινήσαν από εδώ. Υπάρχουν ναυάγια, υπάρχουν αεροπλάνα, υπάρχει υποβρύχιο, υπάρχουν μέρη επισκέψιμα για όλες τις δυνατότητες επένδυσης του καταδυτικού τουρισμού. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, και ιδίως σε μια περίοδο που έχουμε την ευτυχή συγκυρία να έχουν κλείσει οι αγορές οι ανταγωνιστικές, και γι' αυτό το λέω αυτό. Δηλαδή, τα πλοία δεν έρχονται μόνο αυτή τη στιγμή και περιμένουν 2 πλοία στη Ράδα τώρα για να μπουν στην Κεφαλονιά, γιατί μας αγαπούν τόσο πολύ προς τη μεριά της Ελλάδος, αλλά γιατί έχει κλείσει η Αίγυπτος, γιατί είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, έχει κλείσει η Ορδανία, έχει κλείσει η Βόρειος Αφρική. Τώρα είναι η ώρα να δώσουμε εκείνα τα κίνητρα και να φέρουμε τους τουρίστες προς τα εδώ. Και βεβαίως, τουρισμό ο οποίος θα μπορέσει να αναπτύξει το σύνολο της οικονομίας του νησιού. Όχι λοιπόν all inclusive. All inclusive τα οποία ξεκινούν με το να φτάνουν το βραδιολάκι στον τουρίστα και να τον κλειδώνουν σε ένα ξενοδοχείο που πίνει πόπες ποτά από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν βγαίνει έξω ούτε να δει τα μέρη, ούτε να επισκεφθεί μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, ένα καφέ, ένα μαγαζί. Τουρισμός υγιής, τουρισμός όπως αυτός που ήρθε από τη Ρωσία φέτος και τους καλωσορίζουμε, με δυνατότητες όμως να πάρουν μια βίζα ηλεκτρονική και να έρθουν πολύ πιο εύκολα σε εμάς. Και βεβαίως ξενοδοχοπαλλήλους, οι οποίοι δεν θα αντιμετωπίζονται ως οι τελευταίοι λαθρομετανάστες παράνομοι εργαζόμενοι. Σε αυτό το οποίο λέμε, ήδη έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια από τους ξενοδοχοπαλλήλους της Δωδεκανήσου. Έχουμε ραντεβού σε 15 μέρες και από εκεί θα ξεκινήσει η οργάνωση σε όλη την Ελλάδα. Διότι αυτό το οποίο γίνεται, για να καταλάβει και οι πολίτες που μας κοιτάνε και δεν έχουν σχέση με τον τουρισμό της Ελλάδας. Ουσιαστικά του ξενοδοχοπαλλήλου, ο οποίο απολύεται μετά την τουριστική περίοδο, έπαιρνε για λίγους μήνες ένα ταμείο ενεργείας και μπορούσε να επιβιώσει. Έρχεται η κυβέρνηση λέγοντας ότι εκτελεί εντολή της Τρόικας και κόβει αυτή τη δυνατότητα από τον ξενοδοχοπαλλήλο. Άρα τον υποχρεώνει είτε να αλλάξει επάγγελμα και να αντικατασταθεί. Και θέλω εδώ με προσοχή να το ακούσουμε, γιατί έχει συμβεί σε άλλες περιοχές ακόμα, δεν έχει έρθει στο Ιόνιο, με δίθεν μαθητές τουριστικών σχολών Μαϊμού από την Ουκρανία ή την Πολωνία. Έτσι, οι οποίοι έρχονται και παίρνουν 180 ευρώ το μήνα και μαύρα λεφτά με αποτέλεσμα να αντικαθιστούν τους εργαζόμενους Έλληνες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με χαμηλές υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται και ουσιαστικά τη φήμιση του τόπου. Άλλη ερώτηση.